Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα πραγματοποιήσουμε μία ακόμα ξεχωριστή σύνδεση με το χωριό, με το νησί την Ερίκουσα. Να συνομιλήσουμε εκεί με την εκπαιδευτικό σε αυτό το πανέμορφο ακριτικό νησί που βρίσκεται κοντά στην Κέρκυρα. Είναι η κυρία Ευρεδίκη Παπαγεωργίου, η εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Ερίκουσας. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαγεωργίου. Χρόνια πολλά και από εμάς. Ένα ξεχωριστό νησάκι που έχει εκεί το σχολείο, πόσους μαθητές στο δημοτικό? Αυτή τη στιγμή το σχολείο μας έχει μόνο 2 μαθητές. Έχει μόνο 2 μαθητές. Έχουμε όμως την ελπίδα πως σύντομα με την καινούργια χρονιά θα έχουμε και τρίτο κοριτσάκι, τρίτη μαθήτρια στο σχολείο μας. Η μόνιμη κάτοικη στο νησί, κυρία Παπαγεωργίου, πώς είναι? Ακριβή αριθμό δεν γνωρίζω να σας πω. Είναι περίπου στους 50 αυτή την εποχή. Είναι 50. Ο αριθμός αλλάζει. Το καλοκαίρι, την τουριστική σεζόν, γίνεται πολύ πολύ περισσότερος. Τώρα το χειμώνα φεύγουν οι κάτοικοι, μεταφέρονται στην Κέρκυρα. Είναι πιο εύκολη η διαβίωση εκεί πέρα. Βόρεια της Κέρκυρας είναι το νησάκι, σωστά? Στο νησάκι η Ερίκουσα είναι το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, το πιο βόρειο νησί της Ελλάδας. Από εμάς και πάνω αρχίζει η Αδριατική. Εμείς έχουμε τη Γάβδο, εσείς πάνω έχετε την Ερίκουσα. Σωστά, κυρία Παπαγεωργίου. Τα δύο άκρα της νησιωτικής Ελλάδας, προς το βορρά και προς το νότο αντίστοιχα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθει μια Ελληνίδα εκπαιδευτικός, η οποία διδάσκει σε 2 μαθητές, σε ένα τόσο όμορφο ακριτικό νησάκι της χώρας μας. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά, είναι ποικίλα. Από τη μια είναι ένα χρέος προς την Ελλάδα, προς τους μαθητές. Είναι και χαρά μεγάλη, γιατί έχω την ευκαιρία να είμαι κοντά στη φύση. Να απέχω από όλα τα δύσκολα που βιώνει η ελληνική κοινωνία φέτος, ειδικά με όλα αυτά που γίνονται, τις ιώσεις, τον COVID εννοώ. Είναι ένα χρέος προς τα παιδιά αυτά, προς τους μαθητές μου, να μείνουν εδώ που ήρθανε, για να μπορέσουμε έτσι να μορφωθούν, να πάρουν τις βασικές γνώσεις. Γνώσεις και αξίες βέβαια, και θέλω να μου πείτε, η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος, κατά πόσο διαφέρει από την αντίστοιχη των μεγάλων πόλεων της χώρας μας? Υπάρχει διαφορά. Το σχολείο είναι μονοθέσιο. Έχουμε 2 τάξεις, τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Όλα τα μαθήματα, εκτός των ελληνικών μαθηματικών, ιστορίες, μελέτης, γίνονται και τα υπόλοιπα μαθήματα από μένα. Δηλαδή, εγώ κάνω γυμναστική, μουσική. Διαφέρει, δεν έχουμε την ευκαιρία που έχουν οι άλλοι μαθητές. Η τηλεκπαίδευση χρειάστηκε. Να κοινωνικοποιηθούν από τη μεριά των συμμαθητών, αλλά και από άλλους εκπαιδευτικούς. Η τηλεκπαίδευση φαντάζομαι δεν χρειάστηκε στην περίπτωσή σας. Τη στηρίξαμε την τηλεκπαίδευση όσο μπορούσαμε κι εμείς εδώ. Αν και εγώ ήμουνα στο νησί. Αλλά προσπαθήσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό το μέσο για να εξασφαλίσουμε έτσι την ασφάλεια. Είναι περίεργη και δύσκολη συγκυρία, κυρία Παπαγεωργίου. Κρούσματα στο νησάκι είχατε? Όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι στο νησί μας. Ευτυχώς για όλους μας. Τουρισμό το καλοκαίρι. Μου είπατε ότι οι επισκέπτες αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι, το νησί έχει αρκετές τουριστικές μονάδες σύγχρονες και υπάρχει αρκετός τουρισμός που έρχεται και με ιδιωτικά σκάφη καταφθάνουν τουρίστες. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα θέλατε να μείνετε και άλλα χρόνια ως εκπαιδευτικός στο νησάκι? Είναι κάτι που δεν το έχω απορρίψει. Ναι. Πιθανό να το επιλέξω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Μάλλον κλείνω προς το ναι, γιατί είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και η σχέση με τους μαθητές είναι πιο... δεν είναι σχέση απόλυτα εκπαιδευτικού μαθητών, είναι πιο οικογενειακή. Και με τους γονείς. Και με τις οικογένειές τους. Και με τους γονείς, σίγουρα. Και με όλους τους νησιώτες εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι που με αγκαλιάσανε από την πρώτη στιγμή με μεγάλη φιλία, με πολύ αγάπη. Γενικά υπάρχει πολύ θετική σχέση, πολύ θετική ενέργεια γύρω. Κυρία... Είμαστε πολύ όμορφα.
το μήνυμα. Υπάρχουν δυσκολίες, σαφώς. Βέβαια, υπάρχουν δυσκολίες. Το μήνυμα της εκπαιδευτικού της δασκάλας του ακριτικού νησιού της Σερίκου σας προς τους κριτικούς ποιο είναι? Ότι πρέπει και τα άκρα της Ελλάδας να τα στηρίζουμε. Πρώτα εμείς οι εκπαιδευτικοί, είναι χρέος μας να μην εγκαταλείψουμε τα μικρά σχολεία, τα μικρά μέρη. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά τα παιδιά που κατά κάποιο τρόπο είμαστε ο συνδετικός κρίκος με ό,τι γίνεται στον κόσμο. Είναι στο χέρι μας να τους γνωρίσουμε και την τηλεεκπαίδευση και ό,τι μπορούμε μέσα από το διαδίκτυο να έρθουν σε επαφή με μουσεία, με γνώσεις που το μέρος δεν μπορεί να τους προσφέρει λόγω απόστασης. Μάλιστα. Είναι μεγάλο το χρέος των εκπαιδευτικών και πρέπει να έχουμε δύναμη και θέληση πάρα πολύ μεγάλη. Κυρία Παπαγεωργίου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά από την Κρήτη. Με την ευχή να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε και το 2021. Χαρά μας. Και για μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.